Να χαιρετήσω καταρχήν τις συναδέλφους και τις συναδέλφισες και να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η παρθενική μου ομιλία σε αυτή τη Βουλή έχει θέμα τις γερμανικές οφειλές. Είναι ένα θέμα μεγάλο, εθνικό, αλλά και ηθικό συγχρόνως. Θα χαιρετήσω από αυτό το βήμα την επανασύσταση αυτής της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, με την προσδοκία η ολοκλήρωση των εργασιών της να σημάνει και την αποφασιστική διεκδίκηση από τη χώρα και την κυβέρνηση των όσων μας οφείλονται. Φτάνει η κολυσιεργία και η αναβλητικότητα που επέδειξαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων. Θέλω επίσης να ζητήσω να μην παραμείνει ως απόρριτο το πόρισμα της ομάδας εργασίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που πέρα από το ότι μας ευνηδίασε, εμπόδισε τόσο τον ελληνικό λαό, όσο και το κοινοβούλιο στο σύνολό του, να έχει επαρκή και τεκμηριωμένη ενημέρωση γύρω από το εθνικό αυτό ζήτημα. Αντίθετα, οι διαρροές για το απαράδεκτο κούρεμα του αναγκαστικού δανείου συσκότησαν περαιτέρω το τοπίο. Πριν προχωρήσουμε όμως τις προτάσεις για την ανάληψη δράσης, οφείλουμε να αναλογιστούμε το συγκλονιστικό απολογισμό της ναζιστικής τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Πρέπει να ηχεί συνεχώς τα αυτιά μας πως έχουμε περισσότερα από 100 ολοκαυτώματα πόλεων και χωριών σε όλη την Ελλάδα. Πως έχουμε 56.225 αθώους πολίτες που εκτελέστηκαν. Πως έχουμε 105.000 ομήρους που κατέληξαν στα κρεματόρια της Βρύκης και ελάχιστοι εξ αυτών επέζησαν. Πως έχουμε 1.770 χωριά που καταστράφηκαν, 400.000 σπίτια που πυρπολήθηκαν, ενώ στη χώρα μας καταστράφηκε το 70% των λιμενικών εγκαταστάσεων, το 75% του εμπορικού μας στόλου, μεγάλο μέρος του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και το σύνολο των σιδηροδρομικών γεφυρών και τούνελ. Παράλληλα, δεσμεύτηκε το 80% των μέσων μεταφοράς και το 51% των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι συνολικές απώλειες λόγω των εκτελέσεων της πείνας, των ασθενειών και της υπογεννητικότητας κατά τη διάρκεια της κατοχής ανήλθε σε 1.106.000 ανθρώπους ή στο 13,5% του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια αληθινή γενοκτονία ήταν το τίμημα που πλήρωσε η Ελλάδα επειδή δεν υποτάχθηκε στη νέα τάξη του Αδόλφου Χίτλερ και συντέλεσε αποφασιστικά στην απελευθέρωση της Ευρώπης και της ίδιας της Γερμανίας από τον ναζιστικό ζυγό. Παρόλα αυτά, η Γερμανία ακόμα και σήμερα δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Παραμένει πεισματικά αδιάλακτη και η γερμανική προπαγάνδα αποπροσανατολίζει, δηλώνοντας ότι τάχα το ζήτημα έχει κλείσει, έχει παραγραφεί ή η Ελλάδα έχει αποζημιωθεί ή έχει παραιτηθεί. Ενδεικτικά όσων κατά καιρούς έχουν ακουστεί και πρόσφατα επαναλαμβάνονται είναι και τα εξής. Μύθος πρώτος. Το ζήτημα έχει κλείσει με υπογραφή Καραμανλή το 1960 με την καταβολή 115 εκατομμυρίων μάρκων. Η αλήθεια είναι, οι Γερμανοί για να πετύχουν την αποφυλάκηση του Max Merter, του σφαγέα 54.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης, που είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια φυλάκιση, συμφώνησαν να καταβάλουν στη χώρα μας 115 εκατομμύρια μάρκα ως αποζημίωση, την οποία δικαιούνται Έλληνες υπήκοοι, διοχθέντες από τις 6 Απριλίου του 1941 μέχρι τέλους του 1945, υποργάνω του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Καθεστώτος, διαλόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς ή αντιθέσεως προς την εθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεωρία, δηλαδή υπέρ κυρίως των Εβραίων θυμάτων του Τρίτου Ράιχ. Μύθος δεύτερος. 70 χρόνια μετά την κατοχή, οι όποιες αξιώσεις της Ελλάδας έχουν πλέον απολέσει την νομιμοποιητική τους βάση.
Η αλήθεια είναι, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται και συνεπώς οι αξιώσεις μας παραμένουν στο ακέραιο. Σε ό,τι δε αφορά το κατοχικό δάνειο, υπάρχει σύμβαση που δεσμεύει τη Γερμανία, η οποία μάλιστα καλείται να πληρώσει και με πολύ ψηλούς τόκους. Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι βάσει της συνθήκης του Λονδίνου του 1953, το ζήτημα παρέμεινε στην κατάψυξη έως την επανένωση της Γερμανίας και την υπογραφή συνθήκης ειρήνης, προκειμένου η Γερμανία να έχει απερίσπαστη τα χρονικά περιθώρια να επουλώσει τις πληγές της και να ανορθώσει την οικονομία της. Μύθος τρίτος. Τώρα εν μέσω κρίσης θυμήθηκε η Ελλάδα τις γερμανικές οφειλές. Η αλήθεια είναι, παρά τη διαχρονική ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων που δεν διεκδίκησαν στεναρά και αποτελεσματικά το ζήτημα, η Ελλάδα ουδέποτε έχει παραιτηθεί των αξιώσεών της, τις οποίες μάλιστα έχει θέσει ενώπιον της Γερμανίας ή διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων περίπου 15 φορές αρχής γενομένης από τη διάσκεψη των Παρισίων το 1945. Τέλος, θεωρούμε ανάξιο σχολιασμού και ενδεικτικό της ξεδιάντροπης προπαγάνδας της γερμανικής πλευράς. 10 λεπτά μου είχαν πει πάντως. Πλευράς τον ισχυρισμό ότι με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς ή τους νατοϊκούς πόρους έχουν ικανοποιηθεί ελληνικές αξιώσεις. Αλλά σ' αναφερθώ στο πώς ορίζεται το σύνολο των ελληνικών διεκδικήσεων. Πέρα από τις αποζημιώσεις των θυμάτων και των οικογένειών τους που αποτελούν ιδιωτική υπόθεση, η ελληνική κυβέρνηση έχει χρέος να διεκδικήσει. Πρώτον, το αναγκαστικό δάνειο, δεύτερον, τις επανορθώσεις λόγω βλάβης στις υποδομές της χώρας και τρίτον, την επιστροφή των κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών. Για τα δύο πρώτα, δηλαδή το αναγκαστικό δάνειο και την καταστροφή της εθνικής μας οικονομίας, το οφειλόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται ούτε κατά ένα λεπτό του ευρώ του ποσού που έχει επιδικάσει το 1946 η Διασυμμαχική Επιτροπή υπέρ της Ελλάδας. Και το ποσό αυτό είναι γνωστό. Πρόκειται για 162 δις ευρώ χωρίς τους τόκους, το οποίο προκύπτει ως άθροισμα των επιδικαστέντων. Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω? Ναι, κυρία Καρακώστα, για όλους υπάρχει ανοχή. Το οποίο προκύπτει ως άθροισμα των επιδικαστέντων 108 δις για την ανασυγκρότηση των υποδομών της χώρας και των 54 δις που έλαβε η ναζιστική Γερμανία υπομορφή αναγκαστικών δανείων από την Ελλάδα. Στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής μας με την αντίστοιχη γερμανική πρέπει επιπλέον να ληφθεί υπόψη η μεταχείριση της οποίας έτυχε η Γερμανία με τη Συμφωνία του Λονδίνου το 1953, την οποία προσυπέγραψε και η καθημαγμένη Ελλάδα. Τότε, πέραν της ουσιαστικής διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, συμφωνήθηκαν επιπλέον. Πρώτον, η Γερμανία να αποπληρώνει τα χρέη της, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και τη δυνατότητα βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης του πληθυσμού της. Αποπληρωμή δηλαδή χωρίς να φτωχαίνει. Και αυτή ακριβώς υπήρξε η βάση του γερμανικού οικονομικού θαύματος. Και για τη σύγκριση με το σήμερα, μήπως πρέπει να ισχύσει κάτι ανάλογο και για την Ελλάδα με τους δανειστές της? Δεύτερον, επιτράπηκε στη Γερμανία να αντικαταστήσει τις αγωγές αγαθών με δική της παραγωγή προκειμένου να επιτευχθεί εμπορικό πλεόνασμα και να ενισχυθούν οι τοπικοί παραγωγοί. Αντίθετα, σήμερα οι κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συμφωνίες που επιβλήθηκαν στη χώρα μας απαγορεύουν στις ελληνικές αρχές να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τους τοπικούς παραγωγούς έναντι των ανταγωνιστών τους, δηλαδή των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, η Γερμανία ενθαρρυνόταν να ενισχύσει τον έλεγχο πάνω σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, ενώ στην Ελλάδα επιβάλλονται ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως μάλιστα υπέρ των ξένων επενδυτών. Τέταρτον και τέλος, συμφωνήθηκε να χορηγηθεί στη Γερμανία χρεοστάσιο μέχρι την επανένωση της χώρας και είναι γνωστό ότι το χρεοστάσιο αυτό έφτασε τα 42 χρόνια. Στη δική μας περίπτωση όχι μόνο δεν γίνεται λόγος για κάτι τέτοιο, αλλά επιπλέον η χώρα που επιδεικνύει τη σκληρότερη στάση είναι η ευεργετηθήσα τότε από την Ελλάδα-Γερμανία, η οποία παράλληλα αυτοαπαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της έναντι της χώρας μας, οι οποίες απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
Όμως, έχει αλήθεια κανείς αναλογιστεί πώς θα βρισκόταν σήμερα η Ελλάδα από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης και υποδομών αν τις είχαν αποδοθεί οι γερμανικές οφειλές? Και πού θα βρισκόταν σήμερα η Γερμανία αν δεν είχαν δείξει τόση μεγαλοψυχή απέναντί της η Ελλάδα και οι άλλες σύμμαχες χώρες που συνυπέγραψαν τη συνθήκη του Λονδίνου, κουρεύοντας το χρέος της και δίνοντάς της άφθονο χρόνο για την καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επουλώσει τις πληγές της και να αναστηλώσει την οικονομία της και να πετύχει το γερμανικό οικονομικό θαύμα. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ας λάβουμε υπόψη μας ότι η ριζική μείωση του χρέους της Γερμανίας και η ταχεία ανάπτυξή της, ανάκαμψή της μέσα στον πόλεμο έγιναν δυνατές χάρη στην πολιτική βούληση των πιστωτών της. Η Ελλάδα σήμερα υποφέρει ακριβώς επειδή απουσιάζει από τους εταίρους και πιστωτές μας η αντίστοιχη πολιτική βούληση. Πέραν όμως όλων αυτών και πάνω απ' όλα υπάρχει το ηθικό χρέος της αναγνώρισης της αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι στο φασισμό. Γι' αυτό και ένα μάρκο να ήταν, όπως περιγράφει ο Μανώλης Γλέζος στο ομότιμο βιβλίο του, οφείλει όλη η Ευρώπη να το αναγνωρίσει και να το στηρίξει ως ηθικό δικαίωμα και κατά συνέπεια και το οικονομικό μας δικαίωμα. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι σε αυτή την Επιτροπή θα ήταν σκόπιμο για όλους τους αγώνες που έχει κάνει επί χρόνια το Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων να δώσουμε χώρο σε έναν εκπρόσωπο αυτού του Συμβουλίου για την πολύτιμη βοήθεια που θα έχουμε από αυτούς. Ευχαριστώ πολύ.